Δημήτρη, θα ξεκινήσεις εσύ τώρα. Να ξεκινήσω εγώ. Αυτό το τζάκετ, θύμισε μου τι είπες ότι είναι, γιατί είναι... Είναι το τζιν, δεν είναι από τα κανονικά τα τζιν που χρησιμοποιούμε. Είναι sustainable το υλικό και πίσω έχει γίνει reward. Δηλαδή είναι οικολογικός προς τη... Ακριβώς. Οικολογικό ως προς τη διαδικασία παραγωγής. Οκ. Okay. Και πίσω έχουν ραφτεί τα κλασικά τα μαντήλια που όλοι έχουμε για να το κάνει και σε... Και από μέσα τι φοράς, Βασιλιάνα μου? Από μέσα φοράω ένα shorts μαύρο, ναι, και κορμάκι απλό lingerie έτσι. Αυτό είναι fast fashion. Λοιπόν, αυτό είναι ethical fashion. Ναι, ναι, και τα άλλα. Ναι. Εγώ ρωτάω fast άλλα. Fashion, fast fashion. Fast fashion, όλο, fast όλο fashion, fast fashion. Ναι, για να αρχίζει να με ρωτάει τι είναι τι και να γίνεται λίγο παιχνίδι. Just from now, just because φοράεις ένα πράγμα που είναι sustainable δεν σημαίνει ότι είσαι sustainable όταν ψουμνίζεις, because τα υπόλοιπα σου δεν είναι ethical. Και εγώ θέλω να κλείσεις αυτό. Εσύ φοράεις ένα μπαλτό jean που ένα μικρό σχεδιαστή που happens να κάνει sustainable, αλλά για μένα το χάλασες με τα υπόλοιπα fast fashion. Ήταν ο σκοπός ότι να πάω να του δείξω τις διαφορές, να μιλήσουμε για τις ποιότητες, να δείχνω εγώ γι' αυτό. Εγώ δεν το κατάλαβα έτσι. Sorry, το είπα προηγουμένως. Καθόλου, αλλά μια που το ξεκίνησε μπορεί να το συνεχίσει κιόλας. Πάντως το είπε just... αυτό στο concept της. Okay, well that's Βασιλιάνα, great, because εγώ, εντάξει? Η Βασιλιάνα, εγώ διάβασα yeah. για σένα λίγο. Πριν ήρθες, εγώ θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είσαι πάρα πολύ αυστηρή, με καλούς, καλά looks. Και θεωρώ εσύ δίνεις δίκαιη. Έτσι. Δεν ξέρω γιατί έχεις πάρα πολλά να πεις και πάρα... και very little να φέρεις. Δεν μου αρέσει αυτό. Μήπως δεν έχετε καταλάβει καλά. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα με τα looks που έχω δει με τις συμπαίκτριές μου ήμουν δίκαιη και το είδα και με τις δικές σας απαντήσεις. Ότι είχαμε λιγάκι μία ισορροπία σε αυτά που έφερα. Okay. Well, και εγώ θα είμαι δίκαιη. Τις πόινες σου είναι μεγάλες. Big, too big για σένα ή too big ή δεν σε κολακεύουν. Okay. Τελεία. Τα shorts δεν είναι από μια άλλη ιστορία και φαίνονται φτηνά για μένα. Mm-hmm. Η τσέντα από άλλη ιστορία. Δεν διατύπωται σε αυτό το look για μένα. Αυτό το styling είναι για μένα για σήμερα. Μπορείς να βγεις να κυκλοφορήσεις. Maybe αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αυτό το styling είναι για σένα σήμερα. Και εγώ το είχα πριν like 5 χρόνια in front of everybody το έκαναν. Και νομίζεις ότι δουλεύεις στη μόδα και ξέρεις για τα sustainable fashion. Τα περισσότερα από το look σου δεν είναι sustainable. Δεν είναι sustainable καθόλου. Επικοινώνησα ότι δεν είναι sustainable όλο μου το look. Okay. I'm just saying that για μένα δεν θα πιάσεις περισσότερα because φοράεις έναν pullover που έναν small designer που είναι sustainable. Καλά που κάμες, αλλά το χάλασες με τα υπόλοιπα. Και άσο, by the way. Okay, thank you. Να σε καλά. Δημήτρη. Τι νέα? Μια χαρά μέχρι στιγμής. Αντέχουμε. Δεν έχω κλάψει ακόμη. Αντέχουμε. Ναι. Σίγουρα. Γιατί ναι. Η υποδοχή... Μέχρι τώρα δεν έχει πάει πολύ καλά. Και εγώ θεωρώ και πολύ προσβλητικό όταν κορίτσια σου βάζουν ένα, αλλά δεν με πειράζει το ένα για την εμφάνιση. Με πειράζει το ένα και η συμπεριφορά τους. Ένα με πολλά γελάκια και πολλές ματιές γεμάτες νόημα μεταξύ τους. Αυτό εμένα με κάνει να βλέπω μια ομάδα 9 κοριτσιών εναντίον ενός και αυτομάτως εμένα σαν Δημήτρη με βάζει να πάρω το μέρος του κοριτσιού που είναι μόνο του. Όποια και να είναι απέναντί μου. Είτε λέγεται Βασιλιάνα, είτε λέγεται Μορτασία, είτε λέγεται Αμάντα. Το θεωρώ άδικο. Και είπα να μην κλάψω. Όχι, απλώς μέχρι να βρω το στυλ μου θα κάνω καλές βαθμολογίες. Άκου να σου πω. Καταρχάς... Τώρα, κλαις γιατί. Θεωρείς αδικία. Θεωρείς ότι νιώθεις μια κύμα οργής απέναντί σου. Για ποιο λόγο κλαις? Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν είμαι εγωίστρια και είπα θα πάω στο My Style Rocks και με την πρώτη θα κάνω πέρα και θέλω να πέφτουν βροχή, γιατί είχα κάποιες δυσκολίες μέχρι να καταφέρω να φέρω κάποια outfits. Αλλά νιώθω ότι έχουν αρχίσει να με φοβούνται. Γιατί ξέρω να τοποθετούμε με τη μόδα. Δεν κάθομαι και λέω βλακίες, χρησιμοποιώ τη συνείδησή μου. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο να εμφανίζεσαι με τη διαφάνεια και το εσωρυχό σου και να λέμε είσαι για τέσσερα. Είναι εύκολο. Ξέρεις τι, αυτό είναι... Ακύρωσες όμως. Είπα λίγο ένα παράδειγμα. Τινά.
και να μου λέτε ότι είμαι αυστηρή. Τι να πω. Είμαι και επαγγελματίας. Όταν ένα κορίτσι έχει δίκιο, συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Είναι το τρόπο. Κλαίει. Δεν είναι αυστηρότητα. Βγάζει... Είναι το τρόπο. Και εσύ πίσω γελώντας διακόπτης. Η Αμάντα εδώ έχει ξεκαρδιστεί στα γέλια σχεδόν. Εγώ. Όχι Αμάντα, η Διονυσία, συγγνώμη. Εγώ, λέω κι εγώ. Το θεωρείτε πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τι εννοείτε, καταρχάς δεν γελάω με την... δεν θυμάμαι και το όνομά της. Βασιλιάνα. Βασιλιάνα. Και γελάς με όταν ένα κορίτσι όλο δεν γελάω μαζί της επειδή κλαίει, μην μπερδεύεστε. Συγγνώμη κιόλας που δεν κλαίω, ρε παιδιά. Θα έπρεπε να κλαίω. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Σταμάτα. Σταμάτα, με σένα γελάω και με κάνεις και γελάω. Ρε παιδιά, όντως όμως λέτε στη Μορτασία ότι είναι μικρή και είναι 24 χρονών και κάνει σαν μικρό παιδί. Και εσείς γελάτε. Δεν γελάμε με την κοπέλα. Το καταλαβαίνω, αλλά η συμπεριφορά σας είναι λες και είστε μικρές κοπέλες. Και μετά λέτε για μας που είμαστε μικρές και μας ρίχνετε ότι είμαστε 25 και 24 χρονών και κάνετε χειρότερα από εμάς. Πραγματικά είναι πολύ άσχημο. Πραγματικά δεν γελάμε με την κοπέλα. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν γελάτε. Πραγματικά είναι πολύ άσχημο. Δεν έχει τρόπους, ρε. Γελάς σε μια... Αρχικά κρίνεται η κοπέλα. Και εσύ γελάς επανειλημμένα κιόλας. Έχεις στεναχωρηθεί, παιδιά. Μα εσείς, εγώ σας είπα ότι τη λυπάμαι και σταματήσετε σε μένα το λες αυτό. Εσύ ξεκαρδίστηκες στο γέλιο. Ναι, εγώ σας είπα σταματήστε τη λυπάμαι. Μην μου το λες σε μένα αυτό. Παιδιά, μη με τέτοιο. Εγώ θέλω να γελάω και θα γελάω. Γέλα, κορίτσι. Σταμάτα, σταμάτα. Γέλα, κυρία μου. Τι απάντηση είναι αυτή, γέλα μαζί δηλαδή. Δεν θα πει κανένα να θα γελάσω. Να τη βλέπει. Έλα τώρα. Είσαι εντάξει τώρα. Πολύ. Όταν κλαίει ένα κορίτσι, όποιο και να είναι αυτό. Και άλλες πίσω χασκογελάνε, ντροπή τους. Λέει ότι τη φοβόμαστε, άρα κλαίει γιατί τη φοβόμαστε. Και εγώ βάζω τα γέλια. Αφού νομίζετε ότι γελάω μαζί της. Όποιο κορίτσι και να είναι εδώ και βγάζει για κάποιο λόγο συγκινείται οτιδήποτε, εγώ δεν μπορώ να δω κάποιον πίσω να γελάει. Ειδικά γυναίκα προς γυναίκα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν θα μένω εδώ, θα φεύγω. Δεν μπορώ να το βλέπω. Δημήτρη μου, πάμε στην κριτική. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν φέρνεις τέτοια ρούχα και λες ένα τέτοιο κόνσεπτ, Βασιλεία, αν θα σου το πω, θα πρέπει να το ρεματίζεις. Δεν μπορείς να φέρνεις ένα ρούχο το οποίο λες είναι βιώσιμο, έχει φτιαχτεί με κάποια υλικά που είναι eco-friendly και όλα αυτά και ξαφνικά να βλέπεις fast fashion full από κάτω, τα οποία είναι τα λιγότερα eco-friendly ρούχα. Οπότε μόνη σου ακυρώνεις αυτό που λες. Άσε που σαν styling, εκτός από το πανωφόρι που φοράς, δεν είναι ωραίο. Αλλά δεν θέλω να ξαναδώ 9 γυναίκες εναντίον μίας. Όποια και να είναι. Προχωράμε, Στέλιο. Λοιπόν, Βασιλιάνα. Λίγο περίεργη αρχή. Κάνει ζέστη, δεν κάνει ζέστη. Για να μπορούμε να αξιολογήσουμε σωστά μια εικόνα, πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό που βλέπουμε είναι ένα oversized top με γάντια, τα οποία ακυρώνουν τον καλοκαιρό και μπότες. Δεν είσαι ούτε κοντά στο sustainable. Βρήκες εσύ μια δικαιολογία κάπως να τα δέσεις όλα αυτά, ότι θέλω να το εξηγήσω. Αλλά επειδή το sustainable και είσαι ένα κορίτσι, όπως λες, ξέρεις από μόδα, είναι μια στάση ζωής. Είναι ένα πολύ μεγάλο κίνημα, ένας πολύ μεγάλος αγώνας για να μειωθεί όσο δυνατόν λιγότερο το αποτύπωμα της μόδας στον πλανήτη. Ή το εκπροσωπούμε ή δεν το εκπροσωπούμε. Εντάξει. Αυτό το look δεν είναι πολύ ωραίο, είναι μεγάλες συμπότες. Όλα αυτά που σου είπανε, συμφωνώ. Αύριο θα είναι μια άλλη μέρα. Σου βάλω. Οκ, thank you. Βασιλιάνα μου, 4,2 είναι η τελική βαθμολογία, μπορείς να επιστρέψεις.